Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, έρχομαι σε εσάς. Περιστατικά βίας από την πλευρά της Χρυσής Αυγής ή επιθέσεων ή αντιδράσεων με τη μορφή της βίας δεν είδαμε για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες. Να θυμηθούμε λίγο τι είχε γίνει ένα χρόνο περίπου πριν, αν δεν απατώμε, όταν εσείς σκοπεύατε να ανεβάσετε την παράσταση Corpus Christi που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις και τι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι περσινά ξυνά στα φύλλα. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ σε κανένα από αυτά τα γεγονότα, τα θλιβερά, γιατί κάναν το γύρο του κόσμου και τώρα η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης μέσω του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να εκδώσει ποινική δίωξη, προκαλώντας έτσι την αντίδραση σύσσωμων των ανθρωπιστικών οργανώσεων ανά τον κόσμο, όπως η Amnesty International και πάρα πολλές άλλες οργανώσεις, κάνοντας η άλλη μια φορά, γελιοποιώντας την εικόνα της χώρας. Εγώ αναρωτιέμαι, εδώ που φτάσαμε, θα βγουν κάποια στιγμή οι κύριοι που κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο επί 40 χρόνια να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό? Έτσι, αυτή την ανθρώπινη λέξη, θα ζητήσουν ποτέ συγγνώμη για όλα αυτά που προκαλέσανε, για το 30% της ανεργίας, για πάνω από 3.000 αυτοκτονίες, για έναν συνταξιούχο που δεν έχει να πάρει τα φάρμακά του, για έναν νέο που μεταναστεύει γιατί δεν βλέπει πια τα όνειρά του σε αυτή τη χώρα, θα ζητήσουν ποτέ συγγνώμη? Αυτό είναι φασισμός, κύριοι που με κοιτάτε έκπληκτοι. Ελπίζω κάποια στιγμή. Ελπίζω κάποια στιγμή να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για εκεί που τον οδηγήσατε. Κάνατε τον Έλληνα να ντρέπεται που λέγεται Έλληνας. Η λέξη Έλληνας, κοιτάξτε, ακούστε, είναι βραβείο. Είναι λέξη την οποία κάποιος θα έπρεπε ηθικά να τη νιώθει ως βραβείο, το να λέγεται Έλληνας. Και εσείς καταφέρατε σήμερα το 2013 τους Έλληνες να ζήσουν μια δεύτερη μετανάστευση, να αφήνουν τη χώρα τους, να μην έχουν καμία ελπίδα ότι μπορούν εδώ και να συνεχίσουν τη ζωή τους και να μεταναστεύουν. Όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή θα πρέπει να βγείτε και να ζητήσετε συγγνώμη. Είναι προφανές ότι θέλετε να κάνετε μονόλογο, κύριε Βασιλείου. Δεν σας ακούω, γιατί δεν έχω επιστροφή. Θέλετε να κάνετε μονόλογο? Δεν έχει επιστροφή ο κύριος Βασιλείου. Κακώς δεν έχετε επιστροφή. Με ακούτε? Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούει ο κύριος Βασιλείου. Λοιπόν, άρα είναι τεχνικό το πρόβλημα, για να μην ηλεκτριστεί κι άλλο η ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Ας αποκτήσει η επιστροφή ο κύριος Βασιλείου για να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, έως τότε να διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο, παρακαλώ πολύ, όλους τη συζήτηση. Λοιπόν. Ακούστε, η ρητορική η οποία πολλές φορές ακούγεται, και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Οικονόμου, το θέμα δεν είναι τεχνικό. Ξέρετε, αυτή είναι η ισοπαίδωση των πάντων την οποία επιχειρεί και ο κύριος Βασιλείου. Εγώ δεν θέλω να κάνω. Όχι, δεν επιχειρώ την ισοπαίδωση των πάντων. Σας παρακαλώ, όχι, σεβαστείτε κι εσείς. Κύριε Βασιλείου, σας παρακαλώ πολύ, ακούστε με λίγο ένα λεπτό. Όχι, δεν θα σας ακούσω. Γιατί δεν θα με ακούσετε? Δεν θα κάνουμε διάλογο. Όχι. Όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ στην εκπομπή γίνεται ισοπαίδωση των πάντων. Κύριε Βασιλείου, σας μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι πολιτικό. Σας παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό που μιλάτε? Ότι θα κάνουμε διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να κάνω. Όποιος δεν θέλει διάλογο, πρόσδεκτο σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν,